τέταρτη αγωνιστική του τουρνουά μπασκετά και Αγρίνιο ξεκινάει με το παιχνίδι ανάμεσα στο ΤΕ και την Φάρμακο Team. Δύο ομάδες που δεν έχουν μέχρι τώρα νίκη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του ΤΕ ξεκινάει με Λέρη Κολτσίδα, Μπουλούμπα, Σιτάγκα και Καταγή στην πεντάδα για την Φάρμακο Team. Κατσακιώρης, Τσιτσικάρος, Σωτηρόπουλος, Αναστασόπουλος και Χολής. Την ώρα που ο Τάγκας, ένας από τους παίκτες από τους οποίους περιμένει πολλά η ομάδα του ΤΕ και στις πρώτες αγωνιστικές απουσίαζε, κέρδισε το φάουλ εδώ και ετοιμάζεται να εκτελέσει τις βολές. Μία στις δύο εύστοχες και παίρνει προβάδισμα στο ξεκίνημα του αγώνα. Το Τυρόπουλος εδώ κερδίζει το φάουλ από τον Μπουλούμπας ή φάουλ. Καμιλά δεν ήταν πάνω στην προσπάθεια. Η επαναφορά θα γίνει από την τελική γραμμή. Και θα την κάνει ο Αναστασόπουλος. Κατσακιώρης πηγαίνει κοντά ο Αναστασόπουλος και μάλλον έκανε δύσκολη τη ζωή του. Αστόχησε, ο Τάγκας έβγαλε την ομάδα του και στον εθνητιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Κολτσίδα. Στο πρώτο λεπτό για την ομάδα του ΤΕ. Ο Τσιτσικάος εδώ έκανε πολύ ωραία πάσα στον Αναστασόπουλο, ο οποίος μείωσε σε 4-2. Ο Τσίδας κέρδισε το φάουλ. Εύστοχο το πρώτο σουτ που επιχείρει ο Κώστας Μπουλούμπασης. Προβάδισμα 7-2 για το ΤΕ. Τέσσερα από τον Αναστασόπουλο, ο οποίος απάντησε από την ασίστ του Τσιτσικά. Ο Κολτσίδας απαντάει και αυτός. 9-4. Κατσακιώρης εδώ μπλέχτηκε. Και νέα επίθεση για το ΤΕ. Δύο προσπάθειες άστοχες αυτή την επίθεση, μία από τον Τάγκα, μία από τον Καταγή. Παραμένει το 9-4. Σωτηρόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, όπως γύρισε για να σουτάρει, δεν έδωσε εύκολα. Ο Λέρης ευστοχή και κάνει το 11-4, διαφορά 7 πόντων για το ΤΕ.
μετά από 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Αλλά τα καταφέρνει αρκετά καλά επιθετικά μέχρι τώρα, εκεί 11 πόντους σε 3 λεπτά. Κακαβούλα θα περάσει στη θέση του Χολή, θα είναι η πρώτη παρέμβαση από τους πάγκους. Κακαβούλα παίρνει ένα σουτ, δύσκολο σουτ, πιεζόμενο, εστοχή. Το προηγούμενο παιχνίδι ο Κακαβούλα είχε κάνει μαγικό πρώτο δεκάλεπτο. Τάγκασε ψωχή όμως αυτού τριών πόντων. Βρίσκει απαντήσεις στο τότε 14-6 στο τετράλεπτο. Τσιτσικάος ήταν άστοχος, πήγε να απαντήσει στο αυτού τριών πόντων, ήταν άστοχος όμως. Βλέπει όμως την μπάλα και κερδίζει αντιαθλητικό φάουλ από τον Λερί. Είναι στη γραμμή για δύο βολές. Είναι άστοχος την πρώτη, παραμένει το 14-6. Άστοχος και στην δεύτερη. Δεν εκμεταλλεύεται τον πόνους των βολών εδώ η φάρμακο team. Έχει επίθεση όμως. Ο Τσιτσικάος πηγαίνει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 14-8. Ωραίο τελείωμα εδώ. Το λάθος του ΤΕ, η φαρμακοτή έχει την ευκαιρία να μειώσει περισσότερο, κερδίζει το φαλό Κακαβούλας εδώ. Ούτε αυτό το φαλό ήταν πάνω στην προσπάθεια για να φέρει βολές. Φυσικά ο Σπέρνης του τριών πόντων είναι άστοχος. Παραμένει διαφορά των 6 πόντων, έχοντας μπει στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου. Δύσκολη πάσα αλλά βγήκε. Το ΤΕ κράτησε την κατοχή και πήρε και το επιθετικό rebound μετά το άστοχο του Κουλέρη. Για το 14-10. Τάγκας πρέπει να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. Yeah.
Ξέρεις, κατέβασες τα χέρια. Η μπάλα είναι... Όχι, είναι φάουλ, είναι φάουλ. Και... Έχουμε time out για την ομάδα του ΤΕ. Επιστρέφουμε από το time out. Το σκορ είναι 14-10. Δεύτερο ζευγάρι βολών για τον Τσιτσικάου, καθώς η ομάδα του ΤΕ είχε συμπληρώσει τα ομαδικά. Ενώ στον πρώτο μεγάλο πρόβλημα ακούει το όνομα Βαγγέλης Λέρης, ο οποίος έχει κάνει 3 φάουλ σε αυτή την περίοδο. Το 14-6 γίνεται 14-12 για την Φάρμακο Team. Βουλούμπασης θέλει να δώσει μια λύση, την έδωσε. 17-12 με το τρίποντο του Βουλούμπαση. 2 εύστοχα σε αυτή την περίοδο και μάλιστα με ποσοστό 100%. 2 προσπάθειες έχει πάρει ο Βουλούμπασης από το τρίποντο. Φυσικά ως εκτελεί από μακριά είναι άστοχος. Ο Κολτσίδας θέλει να βγει στον ευνηδιασμό, κερδίζει το φάουλ. Και δικαίωμα για 2 βολές στον πάνω Κολτσίδα. Είχε πλησιάζει στο καλάθι όμως, 5 αναπάντητοι πόντι παίρνουν στο σύν 7, τότε 19-12. Φυσικά ως πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια μπροστά στον Τάγκα, ο οποίος βγάζει τον Κολτσίδα και στον ευνηδιασμό. Δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει όμως επιθετικό rebound για το ΤΕ. Κολτσίδας πηγαίνει ξανά μέσα. Αστοχή στην προσπάθεια, κάνει και φάουλ, δίνοντας δικαίωμα στον Καγκαβούλα να εκτελέσει 2 βολές. Κακό φάουλ αυτό για την ομάδα του ΤΕ. Ενώ ο Πρέζας περνάει στη θέση του καταγή. Στις 2 βολές του Κακαβούλα η Φαρμακότιν παίρνει το επιθετικό rebound με τον Σωτηρόπουλο. Για να δούμε εδώ ο Τσιτσικάος. Ευστοχή, κάνει το 19-16. Εύστοχος του 3 πόντων, το πρώτο του Τσιτσικάου στο μάτς. Καταγής περνάει στη θέση του Μπουλουμπασί, φαίνεται να στραβοπάτησε κάπου. 1.56 για το φινάλε, 19-16 το σκορ. Τάγκας για τον Κολτσίδα. Φαίνονταν πολύ εύκολο το τελείωμα, δεν τα κατάφερε όμως. Έχει ανανεωθεί η επίθεση με το επιθετικό rebound. Ο Κολτσίδας όμως θεώρησε λίγο μεγαλύτερο το γήπεδο, πάτησε την τελική γραμμή. Ο
πηγαίνει κοντά, ο Κολτσίδας κατέβασε τα χέρια στην προσπάθεια αυτή. Κάνει και αυτός το τρίτο φάουλ. Δίνει δικαίωμα για δύο βολές στον Κακαβούλα, ενώ ο Λέρης επιστρέφει στον αγώνα παρά τα τρία φάουλ που έχει. Δύο βολές και για τον Κακαβούλα. Εύστοχος και στις δύο Κακαβούλες, φέρνει το μάτς στον πόντο, 19-18. Παγκασπέρνης του τριών πόντων, αστοχή εδώ, ο Σωτηρόπουλος κατεβάζει το rebound και η Φαρμακοτήμη έχει την ευκαιρία να περάσει και μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τσιτσικάος πηγαίνει κοντά, αστοχή, ο Βάτσιος δεν μπόρεσε να πάρει το rebound, τότε κρατάει το προβάδισμα και έχει την επίθεση. Τσιτσικάος θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό, βγάζει στον Κακαβούλα, Κακαβούλας αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 19-20. Τελευταία επίθεση για την ομάδα του ΤΕ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ελάχιστα δευτερόλεπτα ο Ταγκασπέρνης του τριών πόντων. Είναι άστοχος ο Τσιτσικάος στο rebound, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. 19-20 ανάμεσα σε ΤΕ και Φαρμακοτήμη μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκάλεπτου. ΤΕ Φαρμακοτήμη 19-20. Πεντάδα με Τσιτσικά, ο Αναστασόπουλο, Φαγοπούρνη, Σωτηρόπουλο και Κακαβούλα για την Φαρμακοτήμ που είναι στην πρώτη επίθεση. Καταγής Λέρης, Πρέζας, Τάγκας και Κολτσίδας, η πεντάδα του ΤΕ. Τρία δευτερόλεπτα εδώ χρεώνεται στην πρώτη επίθεση η Φαρμακοτήμ. Και επίθεση για το ΤΕ. Ο Λέρης θα την οργανώσει. Ο Τάγκας αλλάζει με τον Καταγή. Καλό ήταν το σουτ, αλλά δεν του έκανε το χατήρι μετά την αναπήδηση. Τσιτσικάος μένει ξεμαρκάριστος, παίρνει στο τριών πόντων αστοχή. Ο Ταγκας θέλει να τρέξει την ομάδα του, φτάνει μέχρι το lay-up. Μήπως Ταγκας αφήνει την μπάλα στον καλάθι. 21-20. Ταγκαβούλας κάνει πολύ ωραία προσπάθεια για να απαντήσει. Ο Λέρης απαντάει με σου τριών πόντων. 24-22, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι δύο ομάδες δεν τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά επιθετικά. Στο ξεκίνημα του αγώνα δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα 12 λεπτά στο μάτς. Το σκορ είναι 24-22. Αναστασόπουλος από κοντά ξανά φαίνεται να ευνηδιάζεται. Και ο Τάγκας βγάζει τον Κολτσίδα στον ευνηδιασμό για το 26-22. Προβάδισμα 4 πόντων για το ΤΕ. Εδώ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του.
όμως και από την ομάδα του καλύτερα κλέψιμο του Σωτηρόπουλου στην πάσα αυτή. Σωτηρόπουλος αστοχή σε ένα σουτ που σε πολλές περιπτώσεις το έχει. Ολοκληρώνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια για το 28-22. Το 21-22 που είχαν προηγηθεί οι φιλοξενούμενοι γίνεται αρκετά γρήγορα, 28-22. Αναστασόπουλος παίρνει ένα σούτ από τις βολές. Δεν ήταν εύστοχος. Και έχουμε time out με το σκορ στο 28-22. Επιστρέφουμε από το time out με το σκορ στο 28-22. Η ομάδα του ΤΕ προηγείται, είναι και στην επίθεση. Ο Λέρης βρίσκει τον χώρο 30-22. Συνεχίζεται το σερί του ΤΕ, είναι 9-0 πλέον. Ο Πόλης επέστρεψε στην οργάνωση του παιχνιδιού για την Φαρμακοτήμ. Ο Σωτηρόπουλος μια δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Αναστασόπουλος εκεί για να πάρει ένα πολύ δύσκολο rebound, δεν τα κατάφερε όμως. Έφτασε πολύ ψηλά. Ο Κολτσίδας έχει ξεκινήσει την προσπάθεια με βήματα εδώ. Κατσακιώτης επιστρέφει στο παιχνίδι στη θέση του Παγκοκούρνη και επίθεση για τη Φαρμακοτήμ με το σκορ του 30-22. Σωτηρόπουλος είναι άστοχος, κατέβασε το rebound και θέλει να τρέξει ξανά, δίνει στον Κολτσίδα δύσκολη προσπάθεια, 32-22. Πρώτο προβάδισμα φυσικά 10 πόντων για το ΤΕ. Καβούλας πηγαίνει προς τα μέσα, κερδισμένο φάουλ, δικαίωμα για 2 βολές. Ενώ επιστρέφει ο Βάτσιος στη θέση του Αναστασόπουλου. Καγκαβούλα έχει 5 στις 6, μειώνει σε 32-24, αφήνει τη θέση του στον Τσιτσικάο. Ο Πρέζας από κοντά έκανε ωραία προσπάθεια, έκανε ωραία προσπίση. Ξέφυγε από τον Βάτσικο, αστόχησε όμως από κοντά. Ο Τσιτσικάος πηγαίνει μέχρι μέσα, απρόσκειτο στο τελείωμα. Ταγκασγάζει την ομάδα του στον εφηδιασμό. Κολτσίδας κερδίζει το φάουλ από το Χολί, ο οποίος πρόλαβε
Τουλάχιστον η ομάδα του δεν δέχτηκε το καλάθι, αλλά ο Πολτσίδας έχει δικαίωμα για δύο βολές. Χαρδαλιάς περνάει στον αγώνα στη θέση του Τάγκα. Νομίζω ότι έχει κάνει και υπερόρια σήμερα ο Νίκος Τάγκας. Τρία-τρία-24, μία στις δύο οι βόλες για τον Κολτσίδα. Αναστασόπουλος επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Χολή. Ο εκεί μπερδεύτηκε την συμπάσα του Τσιτσικάου. Τότε ήθελε να τρέξει, όμως πηγαίνει τελικά σε οργανωμένη επίθεση. Από τον Τρίζα παραμένει το 33-24 στο τρίλεπτο για το ημίχρονο. Το σούτ του Αναστασόπουλου δεν ήταν καλό, την παραβρήκε μόνο ταμπλό. Επιστρέφει και ο Κακαβούλας στη θέση του Βάτσιου. Ο Τσίδας πηγαίνει μέχρι μέσα. Το φαουλ κατέβασε τα χέρια εκεί ο Κατσακιώρης. Μόλις είδε ξέφυγε ο αντίπαλος. Ξανά στη γραμμή των βολών ο Κολτσίδας, είναι άστοχος του πρώτη. Παραμένει το 33-24 και ο Κακαβούλας θέλει να τρέξει τώρα. Ο Τυρόπουλος παίρνει σούτ τριών πόντων, ο Αναστασόπουλος στο rebound, νέο rebound. Πολύ δυνατά ο Αναστασόπουλος και στις δύο περιπτώσεις. 33-26, παλικαρίσια προσπάθεια εδώ. Και νέα επίθεση για τη Φάρμακο Τιμ. Με κάποιο τρόπο βρήκε και το τρίποντο. Εν μέρει απαντήθηκε από τον Πρέζα. Πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Είναι εύστοχος και του βολού. 36-29, οπότε απαντήθηκε πλήρως το τρίποντο του Κακαβούλα.
Τελικά ο Στέρν ένας των τριών πόντων είναι εύστοχος, 36-32. Ένα και δέκα για το φινάλε. Κολτσίδας, λες και πήγαινε βόλτα στο πάρκο. Κάνει το 38-32. Φυσικός πηγαίνει προς το μέσα και βγάζει στο Σωτηρόπουλο. Είναι ξεμαρκάριστος, άστο εκεί ο Σωτηρόπουλος. Δεν είναι η μέρα του μέχρι τώρα στο τρίποντο. Τώρα τα βάζει όλα. Εντυπωσιακό σου τριών ποντών εδώ. Και τελευταία επίθεση για την Φάρμακο Team με το σκορ στο 41-32. Ο Τσιτσικάς πηγαίνει προς τα μέσα. Αστοχή τελικά ο Αναστασόπουλος, παίρνει το rebound. 41-34. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλήπτου. Τε Φάρμακο Team 41-34. Και πρώτη επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Ο Ταγκαστίν ολοκληρώνει και κάνει το 43-34. Κακαβούλας, Τσιτσικάος, Αναστασόπουλος, Κατζακιούρης και Σωτηρόπουλος, η πεντάδα για την Φάρμακο Team που είναι τώρα στην επίθεση. Πρέζας καταγής, Τάγκας Καρβελάς και Κολτσίδας, η πεντάδα για το ΤΕ. Την παλαγύρισε καλά εδώ ο Τσιτσικάος, αστόχησε όμως το σουτ τριών πόντων. Τάγκας θέλει να τρέξει. Τελικά πηγαίνει, όχι, πηγαίνει σε σουτ τριών πόντων, είναι εύστοχος. 46-34. 5-0 Τάγκας στο ξεκίνημα και η διαφορά φεύγει για πρώτη φορά στους 12. Κακαβούλες δεν μπορεί να απαντήσει με αυτό το σουτ 2 πόντων. Ο Κολτσίδας φτάνει μέχρι το καλάθι, αστοχή, αλλά κερδίζει 2 βολές. Τα 7-34 πρώτη φορά στους 13 η ομάδα του ΤΕ με τη μία έτσι που βάλει ο Κολτσίδα. Τσικάος πήγε να βγάλει μία έξυπνη πάσα, την κατάλαβε ο καταγής. Ο Κολτσίδας κάτω από το καλάθι ήταν σε δύσκολη θέση μετά την πάσα του. Έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο για να φέρει τους δύο αυτούς πόντους. Ο Τάγκας τώρα ηρεμεί την ομάδα του. Κακαβούλας κατέβασε τα χέρια εδώ. Βολές για τον Κολτσίδα. Δύο
εύστοχες βολές από τον Κολτσίδα, 49-34 η διαφορά, ξεφεύγει στους 15 πόντους για το ΤΕ, το οποίο δεν έχει δεχτεί πόντο σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ ο Αναστασόπουλος έχει την ευκαιρία στο χ κάτω από το καλώθι. Ο Τάγκας ξανά θέλει να βγάλει στον ευνηδιασμό, τον κατάλαβε ο Τσιτσικάος κλέβοντας την μπάλα. Πηγαίνει όμως σε οργανωμένη επίθεση η Φαρμακοτήρη. Τσιτσικάος παίρνει στο τριών πόντων, είναι ζεστό σήμερα. Το ξεκίνημα του δεν ήταν καλό στα σου τριών πόντων, από τότε όμως που το είπαμε έχει ευστοχίσει σε τρία. Πρέζας με τα μπλο κάνει το 51-37. Κοντυρόπουλος δίνει το τρίποντο. Είναι άστοχος, είπαμε, δεν είναι η μέρα του σήμερα. Έχει αφορκήσει σε ελεύθερα σου που δεν μας έχει συνηθίσει ο Σωτηρόπουλος. Τα καβούλα πάει μέχρι μέσα, νομίζω από τα χέρια του Κολτσίδα η μπάλα έχει βγει εκτός. Επιχείρησε να δώσει μια πολύ δύσκολη πάσα. Ο Ταγκαστίν κατάλαβε. Φτάνει μέχρι το lay-up μάλλον στον ευνηδιασμό. Αλλά στο χ ο Καταγής αναγκάζεται να δώσει αυτό το φάουλ για να σταματήσει την επίθεση της Φαρμακοτήρ. 51-37 στο τετράλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Επαναφορά με τον Κακαβούλα. Στην μέσα κερδίζει το φόλ από τον Κολτσίδα, είναι το τέταρτο. Και στη θέση του Κολτσίδα επιστρέφει ο Λέρης, ο οποίος είναι και αυτός φορτωμένος με τρία φόλ από το πρώτο ημίχρονο. Ως παίρνει το σου τριών πόντων, είναι άστοχος εδώ. Ο Τάγκας θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Ο Τσιτσικάος ξανά καταλαβαίνει την πάσα του και κλέβει. Πάει να κάνει όμως μια πάρα πολύ δύσκολη πάσα. Ο Αναστασόπουλος σώζει την κατοχή αυτή. Το ύψος των πολλών 51-39. Ο Τάγκας έχει μείνει ξεμαρκάριστος εκεί. Εντάξει, δεν χαρίζει. Κάτι κάνει αλλού κι αλλού ο Τάγκας αυτά. Είναι 4-39 το σκορ. Ο Καβούλας πηγαίνει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ.
κάνω κάτι, ο Κακαβούλας έχει 6 στις 7 από την γραμμή των βολών. Μειώνει σε 54-42. Ο Τάγκας απαντάει 56-42. Κακαβούλας κερδίζει το φάουλ εδώ. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά. Για να δούμε ή όχι. Δεν ήταν συμπληρωμένα τα ομαδικά. Κακαβούλας αστόχησε εδώ. Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι είναι αυτή των 16 πόντων που έφτασε τώρα το ΤΕ. Στο 3 λεπτό πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Λέρης εδώ προσπάθησε να κλέψει ο Κακαβούλας, έστω και δύσκολα. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, όμως η προσπάθεια που επιχείρησε δεν φέρνει καλάθι. Τάγκασε, αστόχησε, διεκδίκησε το rebound. Δεν το πήρε και time out. Ζητάει η ομάδα της Φαρμακοτήμ. 2.40 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. ΤΕ Φαρμακοτήμ 58-42. Φαρμακοτήμ στην επίθεση μετά το time out. Γιώργης παίρνει σου τριών πόντων. Είναι άστοχος όμως ο Σωτηρόπουλος, ανανεώνει αυτή την επίθεση. Φυσικά ο αστόχησε, όμως έχει και δεύτερη ευκαιρία, αστόχησε ξανά. Καρβελάς δώσουμε βόλη εδώ. Δηλαδή. 60-42 η διαφορά στους 18 για πρώτη φορά. Ως δίνει μια λύση σημειώνοντας σε 60-44. Καλύτερα να κάνει μια πολύ δύσκολη πάσα και εντυπωσιακή ταυτόχρονα στον Τάγκα Έκοπλο, ο Σωτηρόπουλος, αλλά δεν καταφέραν να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα και χάθηκε αυτή η επίθεση για την Φαρμακοτήμ. Αργαλιάς σε ένα σούτ, όχι με τη δύναμη που έπρεπε. Airball. 60-44 στα 25 δευτερόλεπτα. Καταγής έκλεψε την μπάλα εδώ μετά το επιθετικό rebound για τη Φαρμακοτήμ. Καταγής έχει ένα ελεύθερο τρίποντο, είναι άστοχος.
Πρέπει να τρέξει η φαρμακοτήμ. Δεν υπάρχει χρόνος. Καγκαβούλας προσπάθησε, ήταν άστοχος. 60-44 το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τε φαρμακοτήμ 60-44. Αναστασόπουλος, Τσιτσικάους, Κακαβούλας, Σωτηρόπουλος, Κατσακιώρης, η πεντάδα για τη φαρμακοτήμη, η οποία θα έχει την πρώτη επίθεση. Κολτσίδας, Πρέζας, Τάγκας, Καρδάλιας και Λέρης, η πεντάδα για το ΤΕ. Τσιτσικάους πάει μέχρι μέσα, κερδισμένο φαουλ από ποιον, να δούμε. Αν είναι από τον Κολτσίδα, είναι από τον Κολτσίδα, είναι το πέμπτο. Αποβάλλεται. Το φαουλ ήταν χαμηλά, οπότε είχε επαναφορά. Φαρμακοτήμ. Τσιτσικάους ένα δύσκολο σούτ, ο Αναστασόπουλος είναι και για το rebound. Κακαβούλας, πολύ ωραία άλλαξη για τον Σωτηρόπουλο, πόντο το σούτ φαίνεται. Παραμένει το 60-44 και παραμένει άστοχος και ο φοβορής Σωτηρόπουλος. Έκανε καλό ότι η μπάλα βέβαια του έκανε και το χατήρι, γιατί δεν κατέληξε με τη μία μέσα. Έπαιξε εκεί σε Στεφάνι Ταμπλό. Το 63-44 φέρνει τη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι, στα όρια των 20 πόντων. Σε σου τριών πόντων είναι εύστοχο. 63-47. Τάγκας δεν μπορεί να απαντήσει με αυτό το σου τριών πόντων. Καβούλας έκανε ωραία πάσα στον Αναστασόπουλο, η μπάλα περπάτησε πάνω στη Στεφάνη. Δεν κατέληξε στο καλάθι. Με τον Καρβέλα στη θέση του Πρέζα και επίθεση στον Τσιτσικάου, γιατί είναι φαρμακοτήμ. Κατσακιώρης είναι σε μαρκάριστος αλλά άστοχος. Ο Τάγκας αστοχή σε πέναλτι εδώ. Από τον Κατσακιώρη, αλλά άστοχη. Ωραία η κίνηση μάλλον που έκανε, για να το πούμε καλύτερα, όχι το τελείωμα. Κακαβούλας είναι άστοχος κάπου εκεί, τρύπωσε ο Τσιτσικάος, πήρε το rebound, ευκόλυσε και στο τρίποντο 63-50. Δύο τρίποντα ρίχνουν τη διαφορά στους 13 από τους 19, από τη μεγαλύτερη τιμή που είχε πάρει διαφορά. Ο Λέρης
είναι άστοχος εξ των τριών πόντων. Τώρα θέλει να τρέξει η φαρμακοτήμ. Ο Λέρης κάνει φάουλ εδώ με το σώμα. Δύο βολές για τον Κακαβούλα. Και time out για την ομάδα του ΤΕ, βλέποντας τη διαφορά να πέφτει. Επιστροφή με τις βολές του Κακαβούλα και με το σκορ στο 63-50. Εύστοχο στην πρώτη. Άστοχο στην δεύτερη. Πήραν όμως το ριμπάουντ του Κακαβούλα σαν στοχή. Παραμένει το 63-51. Σερί 7-0 η φαρμακοτήμ έριξε τη διαφορά στους 12. Και ομάδα του ΤΕ φυσικά ψάχνει λύσεις. Καταγής είναι άστοχος ο Βάτσικος, παίρνει το rebound. Υπάρχει χρόνος, 6 λεπτά ακόμα. Τσιτσικάος παίρνει ένα σούτ τριών πόντων, είναι άστοχος ο Κακαβούλας, όμως κατεβάζει το rebound. Ευστοχή 63-53. 9-0 το σερί της φαρμακοτήμ που ρίχνει τη διαφορά στους 10. Ο Λέρης αστοχή σε σούτ τριών πόντων. Συνεχίζεται η αστοχία για το ΤΕ σε αυτό το δεκάλεπτο. Τσιτσικάος αλλάζει με τον Βάτσιο. Αστοχή ο Αναστασόπουλος, παίρνει το rebound εκεί. Και η αντεπίθεση συνεχίζεται. 63-55. Καταγής κερδίζει φαουλ εδώ. Θα έχει την ευκαιρία με βολές να δώσει σκορ στην ομάδα του μετά από ώρα. Τότε ξεκολλάει από τους 63 με την πρώτη βολή του Καταγή. Είναι άστοχος στη δεύτερη, 64-55. Κακαβούλας κερδίζει το φάουλ εδώ τον Χαρδαλιά και ανανεώνεται και μια επίθεση η οποία δείχνει να έχει κολλήσει για την φαρμακότη. Κλείσει πάρα πολύ καλά τον Τσιτσικάο σε αυτή την επίθεση. Μένουν 2 δευτερόλεπτα για την φαρμακοτήμ. Κακαβούλας παίρνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Δεν μπήκε. Παραμένει το 64-55 στο τετράλεπτο για την λήξη. Τάγκας ξεμαρκάρεται ευστοχή. 66-55. Πολύ σημαντικό καλάθι αυτό. Και για να δούμε ο Σωτηρόπουλος. Αστοχή εδώ. Και ο Κακαβούλας αστοχή, ήταν ευκαιρία εδώ για την φαρμακότην να μειώσει. Δεν τα κατάφερε με 2 προσπάθειες.
Ο Τάγκας αστοχή από κοντά. Τσιτσικάος αστόχησε, ο Λέρης βγαίνει στον ευνηδιασμό. Τι έβαλε! Απίστευτο, με τρομερή καμπύλη μπάλα έφτασε μέχρι ψηλά στη Στεφάνη για να καταλήξει στο καλάθι για το 68-55. Καγκαβούλας απαντά, 68-57. Για τρεις είναι άστοχος. Rebound από τον Κακαβούλα που θέλει να τρέξει. Αστόχησε ο Αναστασόπουλος, πήρε, έσπρωξε στον Βάτσιο καλύτερα. Ο Βάτσιος μειώνει ξανά στους 9, 68-59. Καταργήσε ένα ζούτο από τα 6 μέτρα, ένα άστοχος. Τσιτσικάος προσπάθησε να τρέξει στην αρχή, λύστηκε από τον καταργή, πάει σε οργανωμένη επίθεση. Παίρνει το σκριν εδώ το Σωτηριόπουλο, πηγαίνει μέσα, κάνει το λάθος, είναι κουρασμένος ο Τσιτσικάος και ο Λέρης βγαίνει στον ευνηδιασμό, 70-59. Ο Λέρης έχει δώσει και αυτό σημαντικές λύσεις στα τελευταία λεπτά. Τσιτσικάος αστοχή, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Έτσι ο νίκητης έχει κρυθεί. Ο Λέρης παίρνει σου 3 πόντων. Και είναι ευστοχός, 73-59. Αλλαγή με τον Βιλαέτη τώρα στα 38 δευτερόλεπτα. Τελευταία στιγμή στο παιχνίδι. 73-59. Συτσικά ως αστοχή, ο Βέτσκος με follow κάνει το 73-61. Καταγής θα περάσει το κέντρο, δεν θα κάνει επίθεση κάπου εδώ. Τα πάντα τελειώνουν. Όχι ο χρόνος, υπάρχει χρόνος, αλλά τότε δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Τελικό σκορ τε φάρμακο team 73-61 στο παιχνίδι που ανοίγει την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.